Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνει την αντιδραστική στρατηγική της για την πιο αποτελεσματική θωράκιση των υπεραλιστικών σχεδιασμών της στο διεθνή ανταγωνισμό με Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, αλλά και την επιτάχυνση της αντιλαϊκής πολιτικής υπέρ των μονοπωλίων. Προωθεί έτσι σε αυτή την κατεύθυνση αντιδραστικές προσαρμογές στον εκλογικό νόμο εν ώψη των ευρωεκλογών για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ενίσχυση του ρόλου της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου, των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Ταυτόχρονα προτείνει μεταρρύθμιση των ευρωσυνθήκων, ακόμα και με κατάργηση της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους. Η δε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα προωθεί την αλλίωση του εκλογικού σώματος με συμμετοχή στην ψηφοφορία και όσων αποδήμων δεν έχουν κανένα οικονομικό και κοινωνικό δεσμό με τη χώρα, όπως και την επιστολική ψήφο, που εκθέτει τους εργαζόμενους εκβιασμούς, διευκολύνοντας την οθεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις γίνονται όλο και πιο αντιδραστικές και επικίνδυνες για τους λαούς. Να δυναμώσουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες, λοιπόν, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κυβερνήσεων, με ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις ευρωεκλογές.